Οι έρευνε των αστυνομικών συνεχίζονται ιδιαίτερα μετά και την ανέβρεση του όπλου που χρησιμοποιήθηκε από τον 61χρονο και βρέθηκε σε πολυκατοικία που φαίνεται να φιλοξενήθηκε στην Πάτρα το βράδυ του Μακελιού. Υπήρχαν πληροφορίες που ήθελαν συγκεκριμένο άτομο να βοήθησε τον 61χρονο όχι στο φωνικό αλλά στην προσπάθειά του να αποφύγει τη σύλληψη. Το άτομο αυτό αν βρεθεί πως γνώριζε για την τετραπλή δολοφονία στην Ανδραβή Τότε δεν θα αργήσει να κατηγορηθεί για υπόθαλψη εγκληματία. Από την άλλη όμως υπάρχει πιθανότητα ο 61χρονος να μην του ανέφερε τίποτα για τις αποτρόπαιες πράξεις του. Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε πως μετά το τετραπλό φωνικό ο 61χρονος είχε κοιμηθεί σε ένα παλιό σκάφος κοντά στο Καρνάγιο στην περιοχή της Μαρίνας. Εκεί βρέθηκαν κάποιες κουβέρτες αλλά και φαγητό με νερό.